στο κάδρο μπαίνει και το δικό σας σχολείο, με την έννοια ότι και στο δικό σας σχολείο γινόταν οι ίδιες εργασίες γεωθερμίας. Ισχύει αυτό, γίνονται εργασίες εδώ στο σχολείο σας? Βεβαίως και γίνονται. Αυτή τη στιγμή έχουν απεπερατωθεί οι εργασίες και το μόνο το οποίο μένει, υποθέτω γιατί δεν είμαι και γνώση όλων αυτών, ήταν η μετατροπή από τον καυστήρα πετρελαίου στον καυστήρα της γεωθερμίας. Ήρθαν προχθές το μεσημέρι οι εργολάβοι, όπως πήγαν και στο 11ο, στο 9ο, γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι ήρθαν και σε εσάς και τους διώξατε, ισχύει? Ακριβώς, ήρθαν και σε εμάς το μεσημέρι. Με ενημέρωσε ο δάσκαλος στο ολοήμερο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον καυστήρα. Τους ζήτησα να τους ενημερώσω να σταματήσουν αμέσως τις εργασίες. Ήρθα και εγώ προσωπικά εδώ, τους ζήτησα επίσης να σταματήσουν, πράγμα το οποίο έκαναν και αποχώρησαν από το σχολείο. Αυτοί πώς μπήκαν μέσα, τους άνοιξε ο διευθυντής? Αυτοί δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Τα περισσότερα συνεργεία λόγω όλων των εργασιών εδώ και 2 χρόνια έχουν και κλειδί από την εξώπορτα, γιατί δούλευαν όλη την περίοδο. Τώρα, ή άνοιξαν μόνοι τους, ή η αποχώρηση του νηπιαγωγείου τους βοήθησε στο να εισέλθουν χωρίς να ειδοποιήσουν κανέναν. Δεν είχα καμία ενημέρωση ότι θα έρθουν, δεν ήξερα ότι θα έρθουν. Θέλω να ρωτήσω κάτι πιο απλό, με βάση και αυτά που μας λέει ο διευθυντής του ΕΝΑΤΟΥ, ότι ερχόταν οι εργολάβοι κατά τη διάρκεια του σχολείου, των σχολικών ωρών, τις ώρες δηλαδή που γίνονταν τα μαθήματα, μπαίναν οι εργολάβοι μέσα και κάνανε εργασίες. Αυτό ισχύει? Πολλές φορές συμβαίνει αυτό στη σχολεία. Και συνέβη και εδώ. Μπαίνουν οι εργολάβοι, αλλά μπαίνουν για εργασίες. Το θέμα είναι τι είδους εργασίες θα κάνουν, γιατί υπάρχει μια ευρεία γκάμα εργασιών. Αν ένας καυστήρας χαλάσει, θα τον φωνάξω τον εργολάβο να τον επισκευάσει. Θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τι σημαίνει επικίνδυνο και τι όχι. Κάτι άλλο δεν έχω να σας πω. Όταν γίνεται κάποιο τέτοιο έργο όπως είναι αυτό, σας παίρνουν από το Δήμο και σας λένε ανοίξτε, θα έρθει ο εργολάβος? Όχι, ποτέ δεν είχα καμία ενημέρωση για το ότι θα έρθει κάποιος κάποια συγκεκριμένη ώρα. Άρα πώς αυτοί χτυπούσαν το κουδούνι, αν δεν είχαν δικά τους κλειδιά, και πώς? Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Όλα με τους Λέβητες, τους οτιδήποτε ήρθαν Σαββατοκύριακα και τα τοποθέτησαν, κάναν όλη την κατάσταση Σαββατοκύριακα. Η μόνη περίπτωση που ήρθαν και τους βρήκα μέσα ήταν αυτή η προχθεσινή. Επειδή το δικό σας σχολείο θυμάμαι ότι είχε και πάρα πολλές καλοσχές μία περίοδο, και τότε γινόταν εργασίες, τότε είχατε ενημερώσει το Δήμο ότι ξέρετε είναι επικίνδυνο, πρέπει κάτι να κάνουμε? Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ήταν κάθε μέρα εδώ καθ' όλη τη διάρκεια όλων των εργασιών που... Ήταν και σε σχολική περίοδο. Και επέβλεπαν το έργο. Κάποια στιγμή ναι. Δεν αποπερατώθηκε το καλοκαίρι και προχώρησε για ένα χρονικό διάστημα. Ενός μήνα, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς γιατί έχει περάσει καιρός. Εσείς, όπως ο διευθυντής του ΕΝΑΤΟΥ, στείλατε κάποια έγγραφα στο Δήμο, στην πρωτοβάθμια, δεν ξέρω πώς είναι και το πρωτόκολλο. Δηλαδή, αν θέλετε να διαμαρτυρηθείτε για κάτι, εσείς το στέλνετε στην πρωτοβάθμια και η πρωτοβάθμια στο Δήμο αυτό ορίζει το πρωτόκολλο. Ακριβώς. Όταν τελείωσαν οι εργασίες της γεωθερμίας, υπήρχε μια αυλή η οποία εγκυμονούσε κινδύνους, έστειλα στην ΕΣΕΠΕ ένα έγγραφο και ανταποκρίθηκε ο εργολάβος αμέσως εντός κάποιων ημερών, ήρθαν και ασφαλτόστρωσαν την αυλή.